Με νέες τεχνικές, η φαρμακευτική εταιρεία Novartis παρεμβαίνει στη θεραπεία των ασθενών. Πρόκειται για τις κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες είναι εξατομικευμένες για κάθε ασθενή και υπόσχονται πλήρη ίαση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπείων της Novartis, κύριε Ρομπόπουλε? Έχω να πω ότι βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Υπάρχουν καινούργια προϊόντα που είναι ήδη διαθέσιμα και άλλα που αναπτύσσονται πάνω από 40-50 τα επόμενα 5-6 χρόνια. Περιμένουμε να είναι διαθέσιμα και για τους Έλληνες ασθενείς. Με ποιες τεχνικές προσπαθεί να παρέμβει πλέον η Novartis στη θεραπεία των ασθενών? Αυτό που είναι πολύ πρωτοποριακό και είμαστε περήφανοι είναι οι γονιδιακές και οι κυταρικές θεραπείες. Είναι αυτό που αλλάζει την θεραπευτική και την ιατρική όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει ακριβώς κυταρική και γονιδιακή θεραπεία? Πόσο σημαντική είναι αυτή η θεραπεία? Σημαίνει ότι μπορούμε πλέον και στοχεύουμε με τη θεραπεία συγκεκριμένους κυταρικούς πληθυσμούς, αν θέλουμε να τους στοχεύσουμε, όπως ο καρκίνος για παράδειγμα, με μια θεραπεία που με μια φορά μόνο, με μια δόση μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, ή γονιδιακές, όπου θεραπεύουμε γονιδιακά νοσήματα, νοσήματα που τα έχουμε εγκινητής και είναι χρόνια, διορθώνοντας το ίδιο το DNA των ασθενών. Μιλάμε για πλήρη ίαση ή απλά για ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών? Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα για πιθανότητα πλήρους ίασης, βεβαίως ο χρόνος θα δείξει, αλλά μιλάμε για νοσήματα που ενώ αναμενόταν ότι το προσδόκιμο ενός ασθενούς που είχε μια σοβαρή νόσο θα ήταν μόνο κάποιοι μήνες, σήμερα με τις θεραπείες αυτές το 80-90% ήδη μετά από 5 χρόνια φαίνεται απόλυτα υγιής. Σε ποιες κατηγορίες θα έχουμε αυτή τη στιγμή γονιδιακή θεραπεία ή κυταρική θεραπεία? Ήδη έχουν εγκριθεί σε κάποιες χώρες και περιμένουμε και στην Ευρώπη και στη χώρα μας θεραπεία για μια σπάνια παιδιατρική λευχαιμία, θεραπεία για μια νευρομυϊκή νόσο, την νοτία μυϊκή ατροφία, και θεραπεία για μια σπάνια μορφή τύφλωσης σε νέους ανθρώπους από μια πάθηση του αφλιστοειδούς που είναι και αυτή γονιδιακή.